να μας και πάλι εδώ, στο 29ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ. Κλείνουμε φέτος 65 χρόνια από το πρώτο εκείνο φεστιβάλ της Ανορθωτικής Οργάνωσης Νεολαίας το 1951. Συνεχίζουμε μια παράδοση που ανάγιωσε γενιές και γενιές Κύπριων νέων. Φεστιβάλ όπως μόνο η ΕΔΟΝ ξέρει και μπορεί να διοργανώσει. Φεστιβάλ πανδεσίας πολιτισμού και τέχνης. Φεστιβάλ πολιτικής ζήμωσης και ανταλλαγής ιδεών. Φεστιβάλ ποιοτικής ψυχαγωγίας και ενασχόλησης. Φεστιβάλ αγωνιστικής ανάτασης της νέας γενιάς, δημιούργημα της επαναστατικής νεολαίας του τόπου μας, προσφορά σε ολόκληρο τον λαό μας. Καλωσορίζουμε τους συναγωνιστές και σύντροφούς μας από 13 αδελφές μας οργανώσεις από όλον τον κόσμο και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαίων. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τους συμπατριώτες και συναγωνιστές μας Τουρκοκύπριους που είναι σε ακόμα ένα φεστιβάλ μαζί μας και μοιραζόμαστε την κοινή μας έγνοια για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Ευχαριστούμε τους δεκάδες καλλιτέχνες, μουσικούς, ηθοποιούς, χορευτές, τεχνίτες στη γωνιά λαϊκής παράδοσης και όλους όσοι συμμετέχουν στο 29ο φεστιβάλ μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την εξαιρετική Νατάσα Μποφίλιου που θα μας ταξιδέψει αμέσως μετά στη σύγχρονη Βαβέλ και τον Μπάμπι Στόκα που με τους προσπαίχτους αργότερα εδώ θα μας ταξιδέψουν στους δικούς τους ρυθμούς στην κεντρική σκηνή. Τους Λοποδίτες και τον Θάνο Μικρούτσικο με τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη αύριο. Τον Πάνο Μουζουράκη και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου την Παρασκευή στο κλείσιμο του φεστιβάλ. Ευχαριστούμε επίσης τον Γεράσιμο Ανδρεάτο απόψε, τη Λαϊκή Τετραχτής αύριο και τον Βαγγέλη Κορακάκη μεθαύριο με τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια τους στη λαϊκή σκηνή. Το φεστιβάλ διεξάγεται σε μια περίοδο που η περιοχή μας της Ανατολικής Μεσογείου μυρίζει μπαρούτι. Η ένταση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών σε συνδυασμό με την άνοδο των νεοφασιστικών και των φονταμενταλιστικών οργανώσεων δημιούργησε μια εκρηκτική κατάσταση. Την ύφη πληρώνουν για άλλη μια φορά οι λαοί με βαρύ φόρο αίματος, προσφυγιάς και ξεριζωμού. Σε δύο μέρες, στις 8 και 9 Ιουλίου, οι νατοικοί και απανταχού υπεριαλιστές συνέρχονται στη Σύνοδο Κορυφής στη Βαρσοβία για να μοιράσουν ξανά τα σύνορα. Οι πόλεμοι και το αίμα ξεσπιτώνουν εκατομμύρια ανθρώπους που οδηγούνται στην προσφυγιά. Αποτέλεσμα των υπεριαλιστικών πολέμων είναι και χιλιάδες που έχασαν τη ζωή τους στον υγρό τάφο που ονομάζεται Μεσόγειος. Ο νέος εχθρός που έπλασε το ΝΑΤΟ, η τρομοκρατία, σκορπίζει το θάνατο και ταυτόχρονα αποτελεί το άλοθη για προώθηση των συμφερόντων του κεφαλαίου σε μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής. Εμείς, τα νιάτα της Κύπρου, αγωνιζόμαστε ανυπόταχτα για μια ζωή χωρίς πολέμους και χωρίς εκμετάλλευση. Εκμετάλλευση που βρίσκεται στο απόγειό της με την καπιταλιστική κρίση, την εργοδοσία που την βρίσκει ως πρόφαση και την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Δυσή να ισοπεδώνει τα πάντα. Η ανεργία συνεχίζει να βρίσκεται στα ύψη και ιδιαίτερα ανάμεσα στις νέες και στους νέους. Η υποαπασχόληση, η μισθή πείνας, η αδήλωτη εργασία, η δουλειά τις Κυριακές και τα προσωπικά συμβόλαια έχουν μετατραπεί σε κανόνα που σπαραλιάζει τα όνειρα της νέας γενιάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία που προσλαμβάνει άτομα λήπτες του 3Ε για τη ξενοδοχειακή βιομηχανία, προσφέροντας μειχτό μισθό 1 ευρώ και 95 σεντ για τον καθαρισμό του κάθε δωματίου, με τον εργαζόμενο να πρέπει μάλιστα να καταβάλει από μόνος του τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Κατά τ' άλλα, κομπάζουν οι Υπουργός Εργασίας και η Κυβέρνηση να μας πείσουν πως δεν θα δεχθούν μισθούς των 500 και των 600 ευρώ και πως θα τηρούνται οι πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων. Η ίδια κυβέρνηση που συνεχίζει να εμπέζει τον λαό πως ήρθε η ανάπτυξη και βγήκαμε από την κρίση, που κάνει πλάτες στους πλουτοκράτες
να αυγατίζουν τα κέρδη τους και ας μετρά ο καθένας και η κάθε μια μας τα λεφτά για να βγει ο μήνας. Η ίδια κυβέρνηση που αφήνει τον τομέα της υγείας στον αναπνευστήρα με ολέθριες συνέπειες για όλους μας, που πειραματίζεται αντεπιστημονικά στην παιδεία, μετατρέποντας τα σχολεία σε εξεταστικά κέντρα, παραχαράσσοντας την ιστορία και εξισώνοντας το φασισμό με τον κομμουνισμό στα εξεταστικά δοκίμια. Η ίδια κυβέρνηση που μόλις πρόσφατα με τις εγκληματικές πολιτικές λιτότητάς της, υποχρηματοδοτώντας το τμήμα δασών, χωρίς πλάνο και συντονισμό, μας οδήγησε σε 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένου δάσους στη Σολιά και την απώλεια ζώων. Παρόλα αυτά, ως νεολαία δεν λυγίζουμε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι τη μέρα που θα σπάσουν τις αλυσίδες τους οι εργαζόμενοι. Μέχρι τη μέρα που θα απαλλαγούμε από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ζούμε, δρούμε και παλεύουμε για την κοινωνία της ισότητας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός πως όλα αυτά δεν μπορούν να πραγματοθούν χωρίς πρώτα να απαλλαγούμε από την κατοχή και τον επικισμό. Χωρίς να καταφέρουμε με τους συμπατριώτες μας τουρκοκύπριους να λυτρωθούμε μέσα από τη λύση του Κυπριακού. Λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας για ένα κράτος με μια και μόνη κυριαρχία, ηθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα. Με πολιτική ισότητα όπως την περιγράφει ο ΟΗΕ. Λύση που θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων. Που θα αποστρατιωτικοποιεί την πατρίδα μας και θα την αφήνει μακριά από λεγόμενες μητέρες πατρίδες και εγκύτριες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε με αντοχή και επιμονή για μια ζωή σε μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στον εθνικισμό σοβινισμό να ξαναματώσει τον λαό μας. Αρκετά δεινά βίωσε αυτός ο τόπος από τις κτηνοδίες των φασιστών των δύο κοινοτήτων. Αυτή τη φορά ο φασισμός σας δεν θα περάσει. Θα σπάσει τα μούτρα του στον τοίχο της επανένωσης. Εμείς είμαστε η νεολαία που δεν θα επιτρέψουμε να δηλητηριάσει ο νεοφασισμός και πάλι των μυαλών των ανθρώπων. Θέλουμε να γίνουμε η εννιά της επανένωσης. Ελπίζουμε σε αυτό τουλάχιστον το ζήτημα ο πρόεδρος Αναστασιάδης να επιδείξει την πρέπουσα ευελιξία στις συνομιλίες και την ίδια ώρα εμμονή σε αρχές, στις βασικές αρχές λύσης που θα μας καταστήσουν τόπο της ειρήνης και θα μας επιτρέψουν να χτίσουμε το κοινό μας μέλλον με τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Τίποτα από όλα αυτά δεν ανατρέπεται και τίποτα δεν κερδίζεται από μόνο του. Καλούμε τον κάθε νέο και νέα να πυκνώσει τις γραμμές της εδών για μια ζωή χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση σε μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη. Ζήτω το 29ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ. Ζήτω η ΕΔΟΝ. Ζήτω η Κύπρος μας.